Τάκης Τριανταφύλου. Η μεγάλη του αγάπη για τον συνάνθρωπο είναι και ο μεγάλος σκοπός της ζωής του. Αυτή του η αγάπη τον καθιέρωσε στην πρώτη γραμμή σαν ένα ιδιαίτερα δραστήριο άνθρωπο. Πρόεδρος πολυτέκνων και συνταξιούχων εμπόρων νομού Τρικάλα. Ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που τη ζωή τους έταξαν να υπηρετήσουν τον συνάνθρωπό τους από αγάπη και μόνο να τον βοηθήσουν στα δύσκολα κοινωνικά και οικογενειακά προβλήματα. Η μεγάλη του αγάπη για τον συνάνθρωπό του, που είναι και μεγάλος σκοπός της ζωής του, τον καθιέρωσε στην πρώτη γραμμή δραστηρίου ανθρώπου. Η δε συνεισφορά του στον συνδικαλισμό, την νεολαία, την κοινωνική ζωή της πόλης μας και ιδιαίτερα τη συμπαθή οικογένεια των πολυτέκνων του νομού Τρικάλων είναι πλούσια και μεγάλη. 1945, που εντάχθηκα στο μεταπολεμικό χριστιανικό κίνημα, διδάχθηκα ότι προορισμός του ανθρώπου εδώ στη γη είναι να ομοιωθεί με τον Χριστό και να εφαρμόσει τη διδασκαλία του και το παράδειγμά του εδώ στη γη. Ο ίδιος είπε ότι εδώ στη γη που ήρθα δεν ήρθα να με υπηρετήσουν οι άνθρωποι, αλλά εγώ να υπηρετήσω αυτούς. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος λέει «Μακάριον διδώνε μάλλον ή λαμβάνειν». Δηλαδή είναι ευλογημένο περισσότερο εκείνο που δίνεις παρά αυτό που παίρνεις. Την νεολαία, την κοινωνία, καθώς και η χριστιανική μου δράση είναι γνωστή σε όλους. Ιδιαίτερα ο στόχος αυτός βρήκε ανταπόκριση στην πολύτεκνη οικογένεια, την οποία υπηρέτησα και υπηρετώ μέχρι σήμερον με μεγάλο από αγάπη και ανθρώπινο καθήκον. Οι συνεχείς αγώνες μου δεν περιορίστηκαν στα στενά πλαίσια του νομού, αλλά ενώθηκαν δυναμικά με τη φωνή των πολυτέκνων όλης της Ελλάδας για ένα καλύτερο μέλλον της πολύτεκνης οικογένειας.